ο Θεός κατά το μέγα ελαιόν σου, δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Εν τη δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Εν τη δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ και πάσης εν Χριστώ ημών αδελφότητος. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Εν τη δεόμεθα υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό, του καταξηράν θάλασσαν και αέρα, Φιλοχρίστου ημών στρατού και υπέρ Κύριων των Θεών ημών, επιπλέον συνεργήσε και κατεβοδώσε αυτούς εν πάσιν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Εν τη δεόμεθα υπέρ ευκρασίας αέρων, εφορίας των καρπών της γης, και υπέρ του ευλογηθήνε των νέων εν αυτών της Χριστότητος του Κυρίου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Εν τη δεόμεθα υπέρ του διαφυλαχθήνε την Αγίαν Εκκλησίαν και την πόλην ταύτην, και πάσαν πόλην και χώραν από οργής λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου, υπέρ του ήλαιον, ευμενή και ευδιάλακτον γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων Θεών ημών, που αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσον, την καθημών κινουμένη, επικειμένης δικαίας αυτού απειλής και ελεήσε ημάς. Ετιδεόμεθα και υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών, φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών, και ελεήσε ημάς. Επάκουσον ημών ο Θεός ο σωτήρ ημών, η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν, κι ήλαιος, ήλαιος γενούμην δέσποτα εψαρμαρτίας ημών, και ελέησον ημάς. Ελεήμων γαρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και στη δόξα να πέμουμεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την Ιγκιαή και εις τους αιώνας των αιώνων. Κύριε Δεϊθόμεν, Κύριε ο Θεός ημών, ο καιρούς και χρόνος την διδί εξουσία θέμενος, ο άδεχος και τελεύθερος και επέκαιρα παντός χρόνου, νοούμενόστε και υπάρχον, ο πάση εκτός μεταβολίστε των όντων και αλλοιώσεως, ο το πάντα χρόνων τόντε γεγονότα των τεόντα και των εσώμενων πυρών, ο ενδιαφάτως σου μακροθυμία καταξιώσει εμάς, εις νέρνη αυτών εις ελθύν, αυτός παράγεται δέσποτα, την είσοδον ταύτην τη Θεία σου χάρη τη ευλόγησον, όμβρους ελληνικούς προς καρποφορίαν τη γη δόρισε, τους αέρας υγιεινούς και ευκράτους ανθρώπιστε και κτήρηση κατασκεύασεων. Δώσε μην εν ειρήνη και ομονία βεβαία των κύκλων αυτού διαρθήν, το στεφάνον της δόξης των ρετών κοσμουμένους, το φωτί των δρόν σου ευσχημόνος, ως εν ημέρα καλός οδεύοντας. Την Αγία ημών Εκκλησίαν καλώς διεφύραξον, το ευσεβές ημών έθνος τη δυνάμη σου κρατέωσον, τους άρχοντας ημών και των στρατών και κρατεά σου χειρίς στερέωσον και κράτηνον,
την νεότητα απαιδαγώγησον, το γύρας περικράτησον, τους εσκορπισμένους επισυνάγαγε, τις πεπλανημένους επανάγαγε και σύναψον τη Αγία σου Εκκλησία. Ελθέα του δι εφημάσει η Βασιλεία σου, Βασιλεία πάντων των αιώνων, Βασιλεία Χριστότος, δικαιοσύνης και ειρήνης, και αξίως ενημάσει να είναι στόματι και μια καρδία υμνήσε και δοξάζειν τον εν τριάδι άναρχον και αιώνιον Θεόν στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Δέσποτα Άγιε ευλόγησον. Δόξα Σοι Χριστέ, ο Θεός την πίσω δόξη. Ο εν διογδόη ημέρα σαρκή περιτιμηθήνει κατά δεξάμενος Χριστός ο Λυθρός των Σημών. Τες πρεσβείες παραχράντου και παραμόμου Αγίης αυτού Μητρός. Δυνάμει του Μήκης του Πίσου Σταυρού. Των Αγίων Δόξων και Πανεφήμων Αποστόλων. Των Αγίων Δόξων και Καλύκων Μαρτύρων. Των Σύγκων και Θεών Παθενημών. Των Αγίων και Δικαίων Θεοπαθών Κυμπιάνης. Των Αγίων των Σημών, Βασιλείου του Μεγάλου, των Αλφάντων, και πάντων των Αγίων της Χριστός σε εμάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και δήμον Θεός. Των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Διευχών του Αγίου Δεσπότου ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αγία Τριάδια, φράξη πάντως, καλημέρας, χρόνια πολλά. Εδώ τελείωσε η δοξολογία που εψάλλει στο Μητροπολιτικό Ναό από τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριο Σεραφείμ. Στη φετινή δοξολογία παρέστησαν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Καραμαλής, ο Πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, ο Πρόεδρος της Βουλής Αθανάσιος Τσαλδάρης, ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Τζανίτ Τζανετάκης, ο τέος Πρόεδρος της Δημοκρατίας κύριο Μιχαήλ Στασινόπουλος, σχεδόν το σύνολο του Υπουργικού Συμβουλίου, Γενικής Γραμματής Υπουργείων, η ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων και της ελληνικής αστυνομίας, εκπρόσωποι και αποκρισάριοι ξένων χωρών και δογμάτων, το διπλωματικό σώμα, η πνευματική ηγεσία της χώρας, διοικητές και πρόεδροι δημοσίων οργανισμών και επιχειρήσεων και άλλοι επίσημοι. Βεβαίως, στη φετινή πρωτοχρονιά, στη φετινή δοξολογία, ήταν παρόν και ο νεοεκλεγής Δήμαρχος Αθηναίων κύριος Τρίτης, ο οποίος υποδέχθηκε τους επισήμους μαζί με μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου. Από τη φετινή δοξολογία απουσίαζαν οι αρχηγοί και οι εκπρόσωποι της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Η φετινή πρωτοχρονιά, όπως είπε στο χτεσινό μήνυμά του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Καραμαλής, δεν είναι ένα απλό χρονικό ορόσημο. Στη ζωή των εθνών, παρατήρησε, υπάρχουν κρίσεις που αφυπνίζουν τις δυνάμεις ενός λαού και γίνονται κίνητρο για εθνική συσπήρωση και δράση δημιουργική. Πρέπει να επιστρατεύσουμε, υπογράμμισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Καραμαλής, τις δυνάμεις αυτές για να θέσουμε υποέλεγχο τη σημερινή κρίση και να ανοίξουμε το δρόμο για ένα καλύτερο και ασφαλέστερο μέλλον.
Μετά την απόδοση τιμών, το χαιρετισμό της σημαίας, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Καραμαλής αποχωρεί από τα προπήλαια, όπως επίσης σε λίγο θα αποχωρήσουν και οι υπόλοιποι επίσημοι. Καταλήγοντας την σημερινή περιγραφή, θα θυμίσουμε την προτροπή του Προέδρου της Δημοκρατίας πως πρέπει να επιστρατεύσουμε τις δυνάμεις, τις εθνικές δυνάμεις, για να θέσουμε υπό έλεγχο τη σημερινή κρίση και να ανοίξουμε το δρόμο για ένα καλύτερο και ασφαλέστερο μέλλον. Από τον Βαγγέλη Παπαδόπουλο, τους τεχνικούς της ελληνικής τηλεόρασης και της ελληνικής ραδιοφωνίας, καλημέρα σας, χρόνια πολλά και καλή χρονιά.